Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που είστε εδώ σήμερα. Ζητούμε συγγνώμη. Εγώ ζητώ συγγνώμη για την μικρή καθυστέρηση. Είναι πολύ μεγάλη χαρά σήμερα που θα συντονίσω την παρουσίαση του βιβλίου και του κοινωνικού ανθρωπολόγου Λάζαρου Τεντώμα, εκπαιδευτικού αλλά και προσφάτως διδάσκοντα ΔΥΠ στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Να σας συστηθώ από την πλευρά μου. Ονομάζομαι Δήμητρα Γεωργιάδου, είμαι υποψήφια διδακτόρισσα κοινωνικής ανθρωπολογίας και προσφάτως και εγώ αναπληρώτρια καθηγήτρια μέσης εκπαίδευσης. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τις εκδόσεις Redmarks και την υπεύθυνη της σειράς κριτική έρευνα, την κυρία Κατερίνα Σεργίδου, που μας δώσανε την ευκαιρία να είμαστε εδώ απόψε. Και μαζί μας, πέρα από τον πολύ αγαπητό συγγραφέα του βιβλίου, που θα πούμε δύο λόγια πιο μετά, θα είναι μαζί μας και θα συζητήσουμε για το βιβλίο με την κυρία Δέσποινα Παπαδοπούλου, από τα αριστερά, η οποία είναι πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντίου Πανεπιστημίου. Ήσασταν. Εντάξει, υπήρξε. Έληξε η προεδρία μου πριν από 13 μέρες ακριβώς. Α, δεν το ξέραμε αυτό. Αισθάνομαι ευτυχής. Α, αφού αισθάνεται ευτυχής, ναι. Πολύ, πολύ, πολύ καλό είναι αυτό. Εύχομαι τα καλύτερα, κυρία Παπαδοπούλου. Η καθηγήτρια του γνωστικού αντικειμένου κοινωνιολογία της μεταβολής και του αποκλεισμού, και έχει στο ενεργητικό της ένα πλούσιο επιστημονικό, ερευνητικό και συγγραφικό έργο. Δίπλα της η κυρία Έρισα Μίκου, είναι διδάκτορας ιατρικής ανθρωπολογίας του Παντίου Πανεπιστημίου, επίσης με πλούσιο βιογραφικό στον τομέα της ιατρικής ανθρωπολογίας, και φυσικά ο συγγραφέας Λάζαρος Τεντώμας, για τον οποίο θα ήθελα έτσι να ξεκινήσω λέγοντας δύο λόγια για τη δουλειά του. Με σπουδές στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Πάντιο και στη συνέχεια στο χώρο των σπουδών αναπηρίας, ο κύριος Τεντώμας το 2011 εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή με επιβλέψα την καθηγήτρια κυρία Γκέφου Μαδιανού. Έκτοτε έχει εκδώσει δύο μονογραφίες, τα παιδιά εξωτικά, παιδιά οικόσιτα, που θα παρουσιάσουμε σήμερα, και το Ελπίδες και Υποψίες για το παρελθόν και το μέλλον της αναπηρίας. Αφηγήσεις της αναπηρίας στη μεταπολιτευτική Ελλάδα. Και τα δύο από τις εκδόσεις Redmarks. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε συλλογικούς τόμους και σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά. Ως καθηγητής κοινωνιολογίας μέσης εκπαίδευσης σε ειδικά και γενικά σχολεία, έχει πολλά να μοιραστεί μαζί μας σε εμπειρικό επίπεδο και από εκεί και πέρα το ερευνητικό του έργο είναι πολύ ανοιχτό σε συζήτηση και παρουσιάζει ένα τεράστιο ενδιαφέρον για τους λόγους που θα συζητήσουμε. Τον Ιούνιο εκλέχθηκε και ΔΥΠ στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντίου Πανεπιστημίου. Το αναχείρας βιβλίο, «Παιδιά εξωτικά, παιδιά οικόσιτα», είναι μια ανθρωπολογική μελέτη της αναπηρίας και της ειδικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, όπως μαρτυρεί και ο υπότιτλος του. Για να μιλήσω λίγο έτσι και του προσωπικού, έρχεται σε μια απίθανη μάλλον συγκυρία για μένα, καθώς και εγώ μόλις πριν μια εβδομάδα ανέλαβα εκπαιδευτικό έργο σε σχολείο της δευτεροβάθμιας. Από τα όσα ο Λάζαρος μας περιγράφει και μας αναλύει με την άκρος διεισδυτική ματιά στο βιβλίο του, παίρνω καθημερινώς εδώ και μια εβδομάδα μικρές δόσεις σκληρής σχολικής πραγματικότητας, καθώς μου ανατέθηκε η ταξινόμηση, η οργάνωση και η διαχείριση των ειδικών εκείνων περιπτώσεων, των οποίων οι γονείς κατόπιν γνωματεύσεως από το τοπικό και ΔΑΠΗ έχουν ζητήσει κάποιου είδους ειδικής μεταχείρισης ή εξέτασης. Οι λέξεις που επιλέγω είναι σε εισαγωγικά, γιατί είναι αυτές οι οποίες κυριαρχούν στον λόγο για τα παιδιά αυτά στο σχολείο. Με άλλα λόγια λοιπόν, καλούμε να συγκεντρώσω και να ενημερώσω το Σύλλογο των Καθηγητών για το ποια ακριβώς παιδιά, ποιες περιπτώσεις πρέπει να προσέξουμε και να χειριστούμε αναλόγως. Το πλήθος των περιπτώσεων αυτών αποτελούνται από παιδιά τα οποία παρουσιάζουν μια γκάμα από τις συνήθεις μαθησιακές δυσκολίες, σύνδρομα διάσπασης προσοχής, μέχρι και ειδικές ιατρικές γνωματεύσεις
ασθενειών που τα κατατάσσουν στην κατηγορία των ευάλωτων, τονίζω τις λέξεις, αδύναμων και εν τέλει παιδιών με ειδικές ανάγκες. Μία πρώτη λοιπόν εμπειρική διαπίστωση που κάνω και ενδεχομένως μπορεί να τεθεί και ως ερώτημα εδώ, είναι η διεύρυνση τα τελευταία χρόνια της ειδικής κατηγορίας, των παιδιών δηλαδή με ειδικές ανάγκες, που χωρίς απαραίτητα να ταυτίζονται σε επίπεδο λόγου με την αναπηρία και τις αναπαραστάσεις της, συχνά δεν γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια να διαχωριστεί η περίπτωσή τους και από αυτήν την έννοια. Το βιβλίο του Λάζαρου Τεντώμα λοιπόν, μεταξύ άλλων, έρχεται να μας απαντήσει και στο ερώτημα του κατά πόσο είναι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, είναι, συγκροτούνται από την ίδια τους την αναπηρία, σε ποιο βαθμό δηλαδή τα στερεότυπα, οι αναπαραστάσεις, ο πολιτικός και κυρίαρχος λόγος για την αναπηρία κατασκευάζει ακριβώς τις ίδιες κατηγορίες της ειδικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Το πεδίο της ειδικής εκπαίδευσης, αν και αντικείμενο της παιδαγωγικής, της κοινωνικής πολιτικής, αλλά και άλλων πειθαρχιών, δεν έχει γίνει αντικείμενο διερεύνησης από την κοινωνική ανθρωπολογία στην Ελλάδα, αν και οι πολιτικές των τελευταίων 30 χρόνων, θα λέγαμε κυριολεκτικά από τη μεταπολίτευση και πέρα, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κατανόηση των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στη χώρα μας, αλλά και για την ιστορία της σύγχρονης εκπαίδευσης. Το βιβλίο λοιπόν του Λάζαρου έρχεται όχι μόνο να καλύψει ένα μεγάλο κενό, αλλά να ανοίξει και το δρόμο για έρευνες σε θέματα όπως της αναπηρίας και των παιδιών με αναπηρία στη σχολική ζωή, που μέχρι τώρα θεωρούνταν σχεδόν ταμπού. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο, θα δώσω το λόγο στη συνομιλήτρια μου, συγκεκριμένα στην κυρία Παδοπούλου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και κυρία Παπαδοπούλου, ο λόγος σε εσάς. Λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καταρχάς ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ, σε αυτόν τον όμορφο χώρο του Ζαπίου, με ένα γεγονός σημαντικό που είναι το Φεστιβάλ του Βιβλίου. Επίσης θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω τον φίλο και συνεργάτη Λάζαρο Τεντώμα για την τιμή που μου έκανε να με καλέσει να μιλήσω για το βιβλίο του, και το οποίο βεβαίως βιβλίο του ομολογώ ότι με εντυπωσίασε, θα τα πούμε αυτά. Και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τις εκδόσεις Redmarks, οι οποίες αποφάσισαν, πήραν την ευθύνη να εκδώσουν το βιβλίο και οπωσδήποτε έχουν πάρει μέρος σε αυτή την παρουσίαση. Θα αρχίσω κάπως, αν θέλετε, απλά, απλοϊκά θα έλεγα, ερχόμενη στη θέση ενός απλού πολίτη, ο οποίος κάνει βόλτα, μπαίνει σε ένα βιβλιοπωλείο και βλέπει μπροστά του ένα βιβλίο με τίτλο «Παιδιά εξωτικά, παιδιά εικόσιτα». Αμέσως, από αυτό το τίτλο μπορούμε να σκεφτούμε ότι υπάρχουν αυτό το βιβλίο στο οποίο, έτσι, το οποίο ας πούμε θα κατάει στα χέρια του ο πολίτης, αναφέρεται στα παιδιά. Αυτό είναι ένα σταθερό σημείο του βιβλίου. Όμως, το βιβλίο αναφέρεται σε παιδιά εξωτικά. Εδώ αναφερόμαστε σε έναν όρο που θα λέγαμε καταρχάς ότι είναι ένας ελκυστικός όρος, είναι ένας θετικός όρος. Τι εννοούμε εξωτικά? Σε κάθε περίπτωση είναι ελκυστικό, μυστηριώδες αλλά ελκυστικό. Αλλά και παιδιά εικόσιτα, δηλαδή ταυτόχρονα αυτά που είναι εξωτικά είναι και εικόσιτα, και εδώ μας προκαλείται, θα έλεγα, ίσως ένα κράτημα αντιφατικό, ανάποδο, αντίθετο σε σχέση με τον εξωτισμό που νιώσαμε την προηγούμενη, θα λέγαμε το προηγούμενο ίσως δευτερόλεπτο, όπου εδώ ο όρος εικόσιτα είναι ένας όρος μάλλον αρνητικός, είναι ένας όρος ο οποίος προκαλεί φόβο. Άρα λοιπόν εδώ προκύπτει, έρχεται ένα ερώτημα, το οποίο, στο οποίο καλείται βεβαίως ο συγγραφέας να απαντήσει μέσα από τη μελέτη που έκανε,
ποια είναι αυτά τα εξωτικά παιδιά τα οποία είναι οικόσιτα. Εδώ, όπως είπα, υπάρχει μία αντίφαση. Αυτή η αντίφαση, η οποία χαρακτηρίζει τα συναισθήματά μας, διαπερνά όλο το βιβλίο και διαπερνά βεβαίως και τη συγκεκριμένη μελέτη και τα ευρήματά της. Και εδώ ερχόμαστε να δούμε ότι αυτό το βιβλίο αγγίζει ένα θέμα πάρα πολύ δύσκολο, δυσπρόσιτο, ένα θέμα ταμπού, που είναι η εμπειρία της αναπηρίας. Θα έλεγα λοιπόν εδώ, θα αγγίξω επιλεκτικά κάποια θέματα. Ο συγγραφέας, ο κύριος Τεντόμας, ο Λάζαρος Τεντόμας, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει την εθνογραφική μέθοδο, που καταρχάς είναι μία αδικημένη επιστήμη στις ελληνικές, στην Ελλάδα και στις κοινωνικές επιστήμες. Έτσι, η κοινωνιολογία έχει τη θέση της, όμως η εθνογραφία είναι μία πραγματικά, άμα ρωτήσουμε δηλαδή έτσι τους ανθρώπους, λίγο πολύ θα μας πούν τι είναι η κοινωνιολογία, αλλά η εθνογραφία δεν ξέρουν ακριβώς τι είναι. Είναι πάλι κάτι εξωτικό, είναι κάτι περίεργο. Οπότε εδώ έχουμε λοιπόν μια προσέγγιση η οποία είναι πρωτότυπη, η οποία είναι συνθετική και η οποία χρησιμοποιεί τρία διαφορετικά, θα λέγαμε, τρεις διαφορετικές μεθόδους που συγκροτούν μια μεθοδολογία επιστημονικά πολύ σωστή. Από τη μια πλευρά η συμμετοχική παρατήρηση του συγγραφέα, ο οποίος μάλιστα τύχανε ένα συγκεκριμένο διάστημα να είναι και εκπαιδευτικός στο συγκεκριμένο σχολείο. Από την άλλη πλευρά η φωνή των παιδιών και από την τρίτη πλευρά η φωνή των εκπαιδευτικών, αυτών τέλος πάντων των δασκάλων και όποιοι άλλοι ήταν οι καθηγητές οι οποίοι συμμετείχαν, με τις ειδικότητες που συμμετείχαν έτσι σε αυτή την έρευνα. Μιλάμε λοιπόν για ένα θέμα ταμπού, και μιλάμε για ένα θέμα το οποίο έχει μια συνθετική ιδεολογία και μέσα, μια συνθετική μεθοδολογία και μέσα από αυτή τη μεθοδολογία γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια αναστοχασμού από την πλευρά του συγγραφέα, μια εξαιρετική προσπάθεια αναστοχασμού η οποία θέλει να απαντήσει στο ερώτημα και να ρίξει φως στο ερώτημα πώς νιώθει κάποιος ο οποίος είναι ανάπηρος και ταυτόχρονα πώς νιώθει το περιβάλλον μέσα στο οποίο συμμετέχει, έτσι, και όλο αυτό έρχεται να παρουσιαστεί μέσα από διαφορετικές συζητήσεις, από διαφωνίες, από συγκρούσεις που υπήρξαν μέσα στο συγκεκριμένο χώρο. Θα επιλέξω δύο βασικά ερωτήματα μέσα από τα οποία ο συγγραφέας απαντάει σε αυτό που λέμε τι είναι η αναπηρία και τι είναι η εμπειρία της αναπηρίας, από τι δηλαδή αποτελείται. Αυτά τα δύο ερωτήματα, έτσι όπως τα έχω ξεχωρίσει, το ένα, το λέω λίγο επιγραμματικά, είναι το αν υπάρχει στην πραγματικότητα η αναπηρία από μόνη της. Το αν αυτό το φαινόμενο της αναπηρίας, της κοινωνικής αναπηρίας η οποία οδηγεί στο στίγμα το οποίο όλοι γνωρίζουμε, επηρεάζεται και κατά πόσο επηρεάζεται από αυτό που ονομάζουμε ιατρική κατασκευή, θα το πούμε και αυτό, η οποία και αυτή με τη σειρά της αποτελεί, έρχεται μέσα από μια διάγνωση, από μια λεγόμενη βιολογική βλάβη, και αν αυτά τα στοιχεία βεβαίως που συγκροτούν την κοινωνική διάσταση της αναπηρίας αποτελούν μια ξεχωριστή πολιτισμική κατηγορία. Αυτό είναι ένα πρώτο ερώτημα, δηλαδή, αν θέλετε, με έναν τίτλο, η κοινωνική κατασκευή της αναπηρίας. Ένα δεύτερο ερώτημα, το οποίο εύλογα θα μπορούσε να αναδειχθεί σε ένα τέτοιο θέμα, είναι το αν τυχόν η αναπηρία και τα ειδικά σχολεία στα οποία καλούνται να συμμετέχουν οι ανάπηροι μαθητές εντάσσει θα λέγαμε σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα τους μαθητές, τους ενσωματώνει σε μία κοινωνία με τέτοιο τρόπο ώστε να τους συμπεριλάβει, δηλαδή υπάρχει μία συμπερίληψη, και αν θα ήταν προτιμότερο τα παιδιά να πάνε σε ένα γενικό σχολείο ή σε ένα ειδικό σχολείο.
θα προσπαθήσω έτσι, γιατί ο χρόνος βεβαίως περνάει, θα προσπαθήσω επιγραμματικά να δώσω κάποιες απαντήσεις, μέσα βεβαίως από τις απαντήσεις που δίνει ο ίδιος συγγραφέας. Δεν χρησιμοποιώ δικά μου επιχειρήματα, χρησιμοποιώ τα επιχειρήματα του κυρίου Τεντώμα, τα οποία έτσι κι αλλιώς είναι πάρα πολύ πλούσια. Ερχόμαστε λοιπόν να δούμε τι είναι αυτό το οποίο συγκροτεί την κοινωνική διάσταση, την κοινωνική κατασκευή της αναπηρίας. Σαν δηλαδή θέλουμε να κατανοήσουμε τι είναι αυτή η αναπηρία σαν κοινωνικό φαινόμενο. Εδώ θα μου, ας μου επιτραπεί να κρατήσω τρία βασικά στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο, στο οποίο ήδη έκανα μία αναφορά, είναι το στοιχείο το οποίο αναφέρεται στις ιατρικές διαγνώσεις. Δηλαδή, τα ειδικά σχολεία υπάρχουν και υπακούν σε κάποιες, χρησιμοποιούν κάποια, θα λέγαμε, κάποια τεκμήρια, κάποιες ιατρικές διαγνώσεις, μέσω των οποίων κατηγοριοποιούν τους μαθητές τους. Αυτό φαίνεται, από ό,τι φαίνεται από το βιβλίο και τη μελέτη του κυρίου Τεντώμα, του Λάζαρου του Τεντώμα. Αυτές λοιπόν, θα λέγαμε, οι ιατρικές αναγνώσεις, διαγνώσεις δημιουργούν μία ιατρικοποίηση της αναπηρίας. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι η ιατρική αντίληψη επιβάλλεται στην κοινωνική αντίληψη και κατηγοριοποιεί με αυτόν τον τρόπο τους ανάπηρους μαθητές. Μα θα πει κάποιος, μα αν δεν έχουμε τους ειδικούς, τους γιατρούς δηλαδή, πώς θα στείλουμε τα παιδιά, τι θα κάνουμε με αυτά τα παιδιά, ας πούμε, τα οποία έχουν ένα σοβαρό πρόβλημα, είτε γενετής είτε αργότερα. Εδώ πρέπει να ξέρουμε από τις κοινωνικές επιστήμες ότι τα παιδιά, ότι η αναπηρία είναι ένα, θα λέγαμε, είναι ένα φαινόμενο, η κοινωνική αναπηρία για την ακρίβεια, είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι τελείως ξεχωριστό από αυτό που ονομάζουμε ιατρική διάγνωση ή την ιατρική αναπηρία. Το ένα δεν προϋποθέτει το άλλο. Είναι σαφές αυτό. Δηλαδή κάποια μία ιατρική γνωμάτευση δεν κατασκευάζει αυτόματα μία κοινωνική αναπηρία. Με το στίγμα και όλα αυτά τα στερεότυπα και όλα αυτά τα οποία, ήδη αναφέρθηκε έτσι, πριν η προλαλήσασα. Άρα λοιπόν, εφόσον το πρώτο δεν προϋποθέτει το δεύτερο, θα πρέπει να δούμε γιατί υπάρχει αυτού του είδους η κατηγοριοποίηση, η ιατρικοποίηση δηλαδή της κοινωνικής αναπηρίας και βέβαια που στηρίζεται αυτή η κοινωνική κατασκευή. Γιατί ναι μεν η ιατρική γνωμάτευση έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, όμως την ίδια στιγμή υπάρχουν πολύ καθαροί πολιτισμικοί παράγοντες οι οποίοι στην πραγματικότητα συνυπάρχουν ανά πάσα στιγμή μαζί με τα ιατρικά, με τις, θα λέγαμε με την ιατρική γνώση, δηλαδή η ιατρική γνώση έχει εκλαϊκευτεί και έχει μπει στη ζωή μας, ας πούμε το ζήσαμε αυτό πολύ καθαρά και με τον κορονοϊό, γίναμε όλοι expert ξαφνικά μιας, έτσι, ενός ιού αρκετά δυσπρόσιτου, λοιπόν, από τη μια πλευρά, και έχουμε λοιπόν εδώ όμως, αυτές οι ιατρικές γνώσεις στην πραγματικότητα πρέπει να γνωρίζουμε ότι περνούν από ένα φίλτρο πολλαπλών πολιτισμικών παραγόντων και κατασκευάζουν ερμηνευτικά αυτό που ονομάζουμε κοινωνικό φαινόμενο της αναπηρίας. Ένα δεύτερο στοιχείο που θέλω να αναφερθώ είναι το στοιχείο της ιδρυματοποίησης. Εδώ αμέσως σκεφτόμαστε ότι αυτά τα παιδιά έχουν υποστεί μια ιδρυματοποίηση μέσα από την ύπαρξη των ειδικών σχολείων. Φυσικά τα ειδικά σχολεία δεν έπεσαν από τον ουρανό, ούτε φύτρωσαν. Δηλαδή τα ειδικά σχολεία έχουν μια πολύ μεγάλη ιστορία. Άμα γυρίσουμε πίσω σε αυτή την ιστορία θα δούμε ότι από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι το 1962, βλέπουμε στην πραγματικότητα έτσι, μόνο τον ιδιωτικό τομέα να αποφασίζει και να εκπαιδεύει, να φροντίζει και να φροντίζει αυτά τα παιδιά και από το 1962 και μετά εμφανίζονται τα πρώτα δημόσια ιδρύματα, σύμφωνα πάντα με τον συγγραφέα, τα οποία προσπαθούν κατά κάποιο τρόπο να δώσουν μία, θα λέγαμε, αντικειμενική υπόσταση
Έτσι, σε αυτό που ονομάζουμε αναπηρία. Έτσι φτιάχνονται σιγά σιγά, φτάνουμε στους νόμους του 2000 και του 2008, δεν χρειάζεται τώρα να κάνω αναφορές, όπου βεβαίως υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης αυτών των σχολείων. Αυτό όλο το φαινόμενο έτσι δημιουργεί τα ειδικά σχολεία, τα οποία ειδικά σχολεία σε συνδυασμό με την ιατρικοποίηση του κοινωνικού φαινομένου, ήδη έχουμε αρχίσει να έχουμε ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο έχει κάποια στοιχεία πάρα πολύ στιβαρά. Ένα τρίτο στοιχείο στο οποίο θέλω να αναφερθώ γρήγορα είναι ότι σαν αποτέλεσμα από ό,τι φαίνεται αυτά τα ειδικά σχολεία απομονώνουν τους μαθητές. Τους αποτραβούν δηλαδή από τη γενική εκπαίδευση, δεν είναι θέση αυτό, είναι μια καταγραφή και βεβαίως τους απομακρύνουν δηλαδή από τη γενική εκπαίδευση και τους βάζουν λοιπόν σε αυτά τα ειδικά σχολεία, τα οποία μέσα, θα δούμε τώρα μέσα από τον τρόπο που λειτουργούν, αυτά τα σχολεία αντί να βοηθήσουν τα παιδιά να σταθούν στα πόδια τους και να έχουν μια ισότιμη συμμετοχή μέσα από μια εσωμάτωση, αυτό που ονομάζουμε ας πούμε εμείς κοινωνιολόγοι, το participation, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχουν μία ένταξη μόνο σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που στην πραγματικότητα είναι μόνο τυπική, αλλά δεν είναι ουσιαστική. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο ερώτημα πολύ γρήγορα, γιατί ο χρόνος περνάει και δεν θα ήθελα να φάω τον χρόνο. Ναι, ναι, βεβαίως. Είναι κατά πόσο βεβαίως, έτσι όπως είπα, υπάρχει, αυτά τα σχολεία δίνουν, προτείνουν μία πραγματική συμπερίληψη, μία πραγματική ενσωμάτωση. Εδώ λοιπόν επίσης πρέπει να κρατήσουμε τέσσερα πολύ βασικά στοιχεία, τα λέω απλώς επιγραμματικά. Από τη μία πλευρά φαίνεται ότι μέσα από την πολιτική κατασκευή της αναπηρίας των ειδικών σχολείων κτλ. Υπάρχει μία εργαλειοποίηση των ειδικών σχολείων με αποτέλεσμα, η οποία εργαλειοποίηση βεβαίως στηρίζεται πάνω στις ιατρικές κατηγοριοποίησεις, με αποτέλεσμα έτσι να κυριαρχεί αυτή η ιατρικοποίηση, όπως είπα και πριν, στα εκπαιδευτικά πρότυπα. Δηλαδή η ίδια η εκπαίδευση έχει ελάχιστα, έχει πάρα πολύ αδύναμο λόγο εδώ. Το δεύτερο στοιχείο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει εδώ να τονίσουμε, είναι ωστόσο, παρόλο που η θεσμική κατασκευή είναι πολύ ισχυρή, τα ίδια τα παιδιά φτιάχνουν, αναπτύσσουν προσωπικές στρατηγικές αντίστασης στα κυρίαρχα πρότυπα. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό στοιχείο, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, γιατί βλέπουμε ότι τα παιδιά έχουν στρατηγικές, τα παιδιά δρούν, τα παιδιά αποφασίζουν, τα παιδιά έχουν προσωπικότητα, έχουν τη δική τους υποκειμενικότητα και μέσα από την υποκειμενικότητα φτιάχνουν, κατασκευάζουν αυτές τις στρατηγικές, οι οποίες τελικά καταφέρνουν, βλέπουμε, να αντισταθούν στα κυρίαρχα πρότυπα στα οποία αναφέρθηκα πριν. Ενώ τα παιδιά έχουν τις δικές προσωπικές, τρίτο στοιχείο, τις προσωπικές στρατηγικές, οι εκπαιδευτικοί έχουν πιο αδύναμη αντίσταση. Εκεί που εμφανίζουν μια μορφή αντίστασης είναι στο γεγονός ότι δημιουργούν ένα κόρπους επαγγελματικό, δημιουργείται μια επαγγελματική κατηγορία, η οποία εδώ έχει τέλος πάντων, αν θέλετε, κάποια προνόμια και σε κάθε περίπτωση ισχυροποιείται μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Ένα τελευταίο τέταρτο στοιχείο, και πραγματικά έτσι τελειώνω, θα πω και ένα πολύ γρήγορο συμπέρασμα, είναι ότι παρόλο που τα παιδιά αντιστέκονται, οι ίδιοι οι καθηγητές κάνουν την προσπάθειά τους, έστω μέσα από τα επαγγελματικά τους συμφέροντα, η κοινότητα, η σχέση που δημιουργείται μεταξύ ανάπηρων μαθητών, προσωπικού και κοινότητας και της ευρύτερης σχολικής κοινότητας, είναι τελικά, θα λέγαμε, πώς να το πω, μία παθητική σχέση, η οποία αποθαρρύνει, εντάξει, γιατί ακριβώς αυτή η κοινότητα δεν αντιστέκεται σε αυτά τα πρότυπα. Και αυτό είναι, νομίζω, ένα φοβερό έβριμα του συγγραφέα, του Λάζαρου. Και θα κλείσω δίνοντας δύο έτσι πολύ, θα λέγα, επιγραμματικά συμπεράσματα. Το πρώτο είναι ότι
δεν καταφέρνει τελικά, δηλαδή για να απαντήσουμε και στα βασικά ερωτήματα, το σχολείο, το ειδικό σχολείο, δεν καταφέρνει τελικά να δημιουργήσει όρους σύγκρουσης με το ιατρικό μοντέλο και το ευρύτερο περιβάλλον, ώστε να καταφέρει σε κάθε περίπτωση να έχει ένα αποτέλεσμα πολύ σημαντικό για την ενσωμάτωση των παιδιών. Και ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι το, από ό,τι φαίνεται, απουσιάζει συλλογικότητα από το εκπαιδευτικό σύστημα, με αποτέλεσμα το ειδικό σχολείο να παραμένει απομονωμένο και το ίδιο να σηκώνει ένα πολύ μεγάλο βάρος, φορτίο, που ακούγεται στη φροντίδα βασικά και πολύ λιγότερο στην πραγματική εκπαίδευση των παιδιών. Σας ευχαριστώ πολύ, των ανάπηρων παιδιών. Σας ευχαριστώ πολύ. Εννοείται και τις εκδόσεις Red Marks, για την πρόσκληση που μου έκανε να παρουσιάσω τη β' επανέκδοση του βιβλίου. Από τη μεριά μου θα πω ότι υποδέχτηκα αυτό το κάλεσμα ως μια πρόκληση για να στοχαστούμε πάνω σε νόρμες και στερεότυπα βαθιά εδρεωμένα σχετικά με το σύνθετο και πολιτικό ζήτημα της αναπηρίας μέσα από το φακό της ειδικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Μιλώντας για τη β' επανέκδοση, να υπενθυμίσω το βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα είναι διατριβή που ολοκληρώσε ο Λάζαρος το 2011 στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, συνδυάζοντας, όπως έχει ήδη υποθεί, την επαγγελματική του ιδιότητα ως εκπαιδευτικός με αναπηρία, με την ανθρωπολογική του ταυτότητα ως ερευνητής. Αν και η αναπηρία, όπως αναφέρει ο ίδιος, ήταν περιφερειακό ζήτημα στην ανθρωπολογία, με ένα μικρό αριθμό ανθρωπολόγων ασχολείται με το θέμα, ο ίδιος ως εκπαιδευτικός με μαθητηριακή βλάβη την ξαναβάζει, θα λέγαμε, στο προσκήνιο μέσω της λεγόμενης ανθρωπολογίας οίκη. Εκεί δηλαδή που η ανθρωπολογία ασχολείται με το οικείο και τα όρια μεταξύ αυτού και άλλου είναι ρευστά και δυσδιάκριτα. Ενώ ο άλλος δεν είναι πια η φιγούρα του εξωτικού ηθαγενή που συναντάμε στις κλασικές μονογραφίες ανθρωπολογίας, αλλά μπορεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο να είναι οικείος, όπως είναι οι συνάδελφοί μας, οι γειτονές μας, ο ίδιος μας ο εαυτός. Ο Λάζαρος, μέσα από το οξύμορο σχήμα της λεγόμενης συμμετοχικής παρατήρησης, συμφιλιώνει τις αντιθετικές έννοιες, θα λέγαμε, της παρατήρησης και της συμμετοχής και επιχείρησε να διεξάγει μία έρευνα με τα ανάπηρα άτομα, όχι για τα ανάπηρα άτομα, σε αντίθεση με την αποστασιοποιημένη, θα λέγαμε, υπό αμφισβήτηση ουδέτερη και αντικειμενική στάση έρευνας. Γι' αυτό ενσωμάτωσε και ιστορίες ζωής, διηγήσεις, συνεντεύξεις, επιτόπια παρατήρηση και στοιχεία αυτοβιογραφικού αναστοχασμού. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω μια βασική επισήμανση και για την αξία αυτού του βιβλίου, δεδομένου ότι στην ανθρωπολογία η λεγόμενη μεθοδολογία της συμμετοχικής παρατήρησης είναι από τα βασικά, όπως είπαμε, εργαλεία έρευνας. Η έννοια της παρατήρησης, στο εθνογραφικό παράδειγμα του Λάζαρου, αποκτά και μία άλλη διάσταση. Αν η λεγόμενη παρατήρηση είναι σε ένα κανονιστικό, αρτιμελές πλαίσιο, μία διαδικασία που η όραση παίζει πρωτεύων ρόλο, ο Λάζαρος, ως άτομο με οπτική αναπηρία, διανοίγει και διευρύνει μέσω της έρευνάς του αυτή την ηγεμονική ορασιοκεντρικότητα, θα λέγαμε, της ανθρωπολογίας, αναφέροντας επιλέξει μέσα στο βιβλίο του ότι ακόμα και αν η στηριακή μου βλάβη δεν με βοηθάει στο να παρακολουθήσω λεπτομέρειες της ζωής στο σχολείο και να αποσαφηνίσω εκφράσεις που δεν σχετίζονται με τη λεκτική επικοινωνία αλλά με τη γλώσσα του προσώπου και του σώματος, η συνεργασία του με βοηθούς πληροφορητές θα εμπλουτίσει τελικά την έρευνά του και δεν θα σταθεί εμπόδιο στην εθνογραφική καταγραφή. Στο βιβλίο λοιπόν «Παιδιά εξωτικά, παιδιά εικόσιτα», ο Λάζαρος, ήδη από το τίτλο της έρευνάς του, μας ανοίγει την εξώπορτα ενός ειδικού σχολείου και μας προσκαλεί να διασχίσουμε μαζί του τις διαδρομές πάνω στα πολιτισμικά σχήματα, τα ερμηνευτικά μοντέλα που συγκροτούν την έννοια του ειδικού, θα λέγαμε, σχολείου ως μια ειδική διακριτή κατηγορία σχολικής εκπαίδευσης απευθυνόμενη σε ειδικούς μαθητές με αναπηρία. Γιατί λοιπόν παιδιά εξωτικά, παιδιά εικόσιτα, όπως αναφερθήκατε και εσείς κυρία Παδοπούλου, έτσι και εγώ αναρωτήθηκα και νομίζω όλοι μπορούμε να αναρωτηθούμε μόλις κάποιος πάρει στα χέρια του το βιβλίο και αναρωτηθεί πώς σχετίζεται αυτός ο ιδιαίτερος τίτλος
με τη θεματική της αναπηρίας. Ας φανταστούμε, θα έλεγα εγώ, ότι στεκόμαστε έξω από την κεντρική πόρτα ενός ειδικού σχολείου, όπως αυτό που μας έχει ήδη βάλει η επιτόπια έρευνα του Λάζαρου. Αυτή την πόρτα δεν είναι δεδομένο ότι τη διασχίζουν όλα τα άτομα με αναπηρία λόγω ηλικίας και εκπαιδευτικών αναγκών. Όπως για παράδειγμα τη διέσχισαν χθες έναρξη της σχολικής χρονιάς οι μαθητές του Γενικού Σχολείου. Αντιθέτως, θα τις διασχίσουν ελάχιστοι μαθητές και μαθήτριες, συγκριτικά με όσους αποκλείονται από τη διαδικασία, με όσους ανάπηρους δηλαδή αποκλείονται από τη διαδικασία και παραμένουν σε οικογενειακά περιβάλλοντα. Η σύνδεση της αναπηρίας με την οικιακότητα και την παιδικότητα, αναφέρει εμφατικά στο βιβλίο του ο Λάζαρος, είναι άρρηκτη. Ταυτοποιεί την ιονιξία, κατασκευάζει ένα διαρκές κλίμα προστασίας, παθητικοποιεί τα υποκείμενα, αφαιρεί τη φωνή τους. Οι ανάπηροι έτσι θυματοποιούνται και κοινωνικά κατασκευάζονται ως τα αιώνια παιδιά, τα οποία είναι διαρκώς εξαρτημένα, κυρίως από αρτιμαλείς ενήλικες άλλους, κηδεμόνες, επαγγελματίες ειδικής αγωγής κτλ. Η γενίκευση της ιδιότητας των ανάπηρων παιδιών οδηγεί και σε γενίκευση του τρόπου αντιμετώπισής τους, όπως φιλανθρωπία, ίκτο και συνεχή προστασία από τη γέννηση μέχρι το θάνατο, όπως γράφει επιλέξη μέσα στο βιβλίο. Στον λόγο λοιπόν βιβλίο ο Λάζαρος, από την ηγεμονικά στερεοτυπική εικόνα των ανάπηρων ως ΕΣΑΗ παιδιών, μας μεταφέρει και σε μια άλλη προβληματική εικόνα, αυτή των ανάπηρων εξωτικών παιδιών. Αν τα οικόσιτα παιδιά είναι αποδέκτες κοινωνικών περιορισμών και εμποδίων που τα καθυλώνουν και τα εγκλωβίζουν σε ένα οικογενειακό προστατευτικό κουκούλι, θα λέγαμε, διαρκούς ασφάλειας, τα εξωτικά παιδιά είναι αυτά που ναι μεν έχουν βγει από το οικιακό περιβάλλον και είναι ορατά προς τα έξω, αλλά αυτή η εξωτερικότητα, εξωτικότητα, για παράδειγμα σε ένα ειδικό σχολικό περιβάλλον, δεν είναι, θα λέγαμε, παρά μια ρομαντική, εξειδανικευμένη όψη της αναπηρίας, η οποία ναι μεν βρίσκει τον ειδικό της τόπο για να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες, στην ουσία όμως είναι και αυτή βαθιά προβληματική, αφού στους ανάπηρους μαθητές δεν αναγνωρίζονται καθημερινά παρά οι αξίες του ξένου, του περισσευόμενου σώματος. Επίσης, ο συγγραφέας τονίζει και επισημαίνει ότι η αναπηρία στην Ελλάδα, κυρίως η κινητική και τα άτομα με νοητική βλάβη, έχει έναν ειδικό τόπο εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών. Αυτό όμως δεν μπορεί να ειδωθεί και δεν μπορεί να ερμηνευτεί και να αποκοπεί από τα πολιτισμικά συμφραζόμενα που φυσικοποιούν ως νόρμα αυτή τη διάκριση ειδικού ή ενικού. Το ειδικό έτσι σχολείο δεν μελετάται μόνο του, αλλά ως αντικατοπτρισμός της κυρίαρχης νόρμας του γενικού σχολείου και κυρίως ως όψη του λεγόμενου ιατρικού μοντέλου της αναπηρίας, μέσα από το οποίο αναπαρίσταται η αναπηρία ως προσωπική τραγωδία, προσδίδοντάς της βιολογικά χαρακτηριστικά βλάβης, μειονεξίας, ανικανότητας. Έτσι, η ανάπηρη σωματικότητα φαίνεται από την έρευνα του Λάζαρου ότι σε αυτά τα συγκείμενα φαίνεται ότι η αναπηρία προσλαμβάνεται ως μη κανονική, αφού βασίζεται στο ιδεολογικό, θα λέγαμε, σωματικό πρότυπο του δυτικού, αρτιμελούς, αρενοπού, μεσοαστικού, κανονιστικού πλαισίου, που θεωρείται ως ηγεμονικά επιθυμητό και αξιέπαινο. Ως εκ τούτου, το λεγόμενο ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας, μέσα από την εν λόγω πυκνή έρευνα, δεν μπορεί λοιπόν να ειδωθεί ως ένα απλό σχήμα το οποίο αιωρείται στο κενό. Γι' αυτό και ο συγγραφέας συνομιλεί μεταξύ άλλων σημαντικών φιλοσόφων και με το έργο του Μισελ Φουκό, αναδεικνύοντας την έρευνά του πως μέσα σε συγκεκριμένες ιστορικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες, ο βιοιατρικός λόγος ως δίσκος, ως ένα δηλαδή πολυσύνθετο και ετερόκλητο πλέγμα αντιλήψεων, γνώσεων, συμπεριφορών, πρακτικών και παρεμβάσεων, ήδη από το 18ο αιώνα κινείται σε τροχιά ταξινόμησης, αντικειμενικοποίησης, τυποποίησης και κατασκευής δίπολων μεταξύ φυσιολογικού, μη φυσιολογικού, κανονικού, ανάπηρου, με στόχο, θα λέγαμε, την ανάδειξη ενός οικουμενικού ανθρώπινου σώματος. Έτσι, το υπομελέτη σχολικό περιβάλλον ως ειδικός τόπος κάλυψης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών είναι μια δομή που φαίνεται από την έρευνα αυτή, που αντανακλά το ηγεμονικό ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας και η μελέτη του Λάζαρου μας ξεναγεί σε όλες τις αναλλασσόμενες πτυχές του.
από τα ΚΕΔΑΠΗ, που ξεκινάει η διαδικασία της ιατρικής διάγνωσης, που κατηγοριοποιείται το φάσμα της αναπηρίας για να διαχωριστούν οι μαθητές σε κατηγορίες όχι με βάση το είδος αλλά και το βαθμό βλάβης. Μέχρι την αίθουσα συνεδριάζουμε το Σύλλογο Διδασκόντων, που γίνεται λίγο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, και αξιολογούνται πάλι σε ποια τμήματα θα πάνε, στα χαμηλά ή στα καλά, ή αν θα πρέπει να βαθμολογήσουν την προσπάθεια, την ικανότητα. Σε όλες αυτές τις πτυχές που μας ξεναγεί, θα λέγαμε ότι το στίγμα, οι ανισότητες που παράγουν ανισότητες και οι ταξινομήσεις που γεννούν ταξινομήσεις και διακρίσεις, είναι διαρκώς εκεί. Οι κατηγοριοποίησεις συνοδεύουν την εικόνα του ειδικού σχολείου, θα τονίσει ο Λάζαρος, και θα αναδείξει υπό το πρίσμα της πολυφωνίας όλων των εμπλεκομένων υποκειμένων, όχι μόνο των ειδικών των επαγγελματιών ειδικής αγωγής, όλες αυτές τις πτυχές. Έτσι, μέσα από αυτό το πλαίσιο, θα λέγαμε ότι ένα βασικό ερώτημα διατρέχει όλο το βιβλίο, όλη την έρευνά του, το οποίο είναι το εξής. Εφόσον το ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας είναι αυτό που μέχρι σήμερα καθορίζει τις εκπαιδευτικές, πολιτικές και πρακτικές στη χώρα μας, για ποια συμπεριληπτική εκπαίδευση μιλάμε και πώς αυτή διαφοροποιείται από μια ενταξιακή λογική. Η ένταξη και η συμπερίληψη, τονίζει εμφατικά ο Λάζαρος, δεν είναι συνώνυμες έννοιες. Ούτε η μία περιλαμβάνει την άλλη και αναλύει λεπτομερώς τις ποιοτικές διαφορές μεταξύ τους και τα διέξοδα που προκύπτουν από ενταξιακές λογικές που απομακρύνονται όλο ένα και περισσότερο από συμπεριληπτικές διαδικασίες. Γι' αυτό προσπαθεί να αναλύει τα πολιτισμικά συμφραζόμενα που κατασκευάζουν αυτά τα διέξοδα, προκειμένου να δείξει διεξόδους κοινωνικής αλλαγής. Έτσι, γι' αυτό και σε όλη την έρευνά του συνομιλεί σε βάθος με το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας και με τις θεωρίες που έκονται αυτού, όπως αυτές διαμορφώθηκαν το δεκαετία του 70 και έπειτα και βασίζονται μέχρι και τώρα στην αντίληψη ότι η αναπηρία δεν εδράζεται σε ελαττωματικές βιολογίες, αλλά σε εσφαλμένες κοινωνικές δομές και αντιλήψεις γύρω από αυτή. Θα κλείσω λοιπόν εγώ λέγοντας ότι για μένα η συγκεκριμένα η Β' επανέκδοση που έρχεται το Σεπτέμβριο του 2022 δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έρχεται σε μια πολύ συγκεκριμένη στιγμή. Έχει πολύ μεγάλη σημασία μέσα στις παρούσες κοινωνικές συνθήκες που γίνεται και που βιώνουμε τα τελευταία 2,5 χρόνια, μέσω θα έλεγα ενός ηγεμονικού βιατρικού πανδημικού λόγου, όπου ο θετικισμός στο όνομα της προστασίας της δημόσιας υγείας έχει πλέον κορυφωθεί, διαποτίζοντας θα έλεγα κάθε πτυχή της ζωής μας, φυσικοποιώντας διακρίσεις και αθροίζοντας διακρίσεις πάνω στις έμφυλες, φυλετικές και ταξικές, έρχονται και υγειονομικές διακρίσεις και ανισότητες, όπως τις είδαμε μεταξύ εμβολιασμένων εμβολίαστων. Δημιουργούνται προβληματικά δίπολα μεταξύ ορθολογιστών και ορθολογιστών, φημώνεται κάθε κριτική στάση και μέσω μιας νοευγονικής γλώσσας, όπως είδαμε και το χειμώνα, κατασκευάστηκαν χώροι υγειονομικής καθαρότητας COVID-free. Νομοποιούνται αποκλεισμοί και δρεώνεται και υποχρεωτικότητα ιατρικών πράξεων με 15 μήνες αποκλεισμό των υγειονομικών, κανονικοποιώντας, θα λέγαμε, τους όρους κοινωνικής εξαθλίωσής τους. Μέσα από το βιβλίο του Λάζαρου, καλόμαστε έτσι να είμαστε διαρκώς επιφυλακτικοί απέναντι, θα λέγαμε, σε αυτή τη βιοπολιτική έννοια της προστασίας της υγείας. Και να μην ξεχνάμε, όπως αναφέρεται και στο βιβλίο του, ότι ακριβώς με αυτό το αιτιολογικό περί προστασίας της υγείας, σωματικής, ψυχικής, όπως αναφέρει των μαθητών, στις σχολικές μονάδες εξακολουθεί να επιβάλλεται η διάκριση ανάπηρων και μη αναπηρών μαθητών. Μέσα λοιπόν σε ένα κλίμα προστασίας και ιατρικού πατερναλισμού, θα λέγαμε ότι τόσο τα άτομα με αναπηρία σε ένα ιατρικοκεντρικό περιβάλλον, όσο και η ιατρικοποίηση των ζωών μας, τωρινά συμφραζόμενα, σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης που ολοένα βλέπουμε ότι από προσωρινή γίνεται μόνιμη, θα έλεγα ότι δεν είναι δύο αντίθετες μη διασυνδεόμενες στιγμές. Αντίθετα είναι συγκοινωνούντα δοχεία και η Β' επανέκδοση είναι μια ηχηρή υπενθύμηση ότι ο βιοειδετικός πατερναλισμός ως ένα πλέγμα σχέσεων εξουσίας είναι παρόν. Είναι σε πλήρη ηγεμονική θέση και δεν έχει έναν τόπο εκδήλωσης αλλά πολυεστιακές και πολυεπίπεδες προεκτάσεις. Υπό αυτή τη σκοπιά κλείνω το ριζοσπαστικό αίτημα της αποβιολογικοποίησης της αναπηρίας που προκύπτει από το βιβλίο και εν γέννη θα λέγαμε της υπέρβασης του ιατρικού πατερναλισμού των ζωών μας, μας μαθαίνει η έρευνα ότι δεν είναι ουτοπία, ένας τόπος δηλαδή που δεν μπορεί να υπάρξει. Αντίθετα, ο Σένια λειτουργεί περισσότερο όπως την περιγράφει ο Εντουάρντο Γκαλεάνο, λέγοντας ότι η ουτοπία
βρίσκεται ως ένα σημείο στον ορίζοντα και δεν έχει σημασία αν η γραμμή αυτή απομακρύνεται ή ξεκλειστρά κάθε φορά που περπατάμε προς τα εκεί, αφού σημασία έχει ότι μας κάνει να προχωράμε. Σε ευχαριστούμε λοιπόν, Λάζαρε, για το γεγονός ότι μας επιτρέπεις ακόμα να προχωράμε μέσα από οποιαδήποτε σωματική ποικιλομορφία. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ. Αρχικά στις ομιλήτριες, οι οποίες ανάδειξαν πάρα πολλά σημεία που δεν μας παίρνει ο χρόνος να, έτσι, να πω κι εγώ κάποια πράγματα. Νομίζω το πήγανε ακόμα πιο πέρα τους δικούς μου προβληματισμούς. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τις εκδόσεις RedMax, ειδικά την Κατερίνα Συργίδου και τον Δημήτρη Μπάρκα, που όλα αυτά τα χρόνια πραγματικά έχουν αγκαλιάσει τη δουλειά μου, μου έχουν δώσει τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με ένα ευρύτερο κοινό, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να γίνει με τις διδακτορικές διατροφές, οι οποίες αναφέρονται συνήθως σε ένα κλειστό αναγνωστικό κοινό εντός των πανεπιστημίων, και βεβαίως και τους διοργανωτές της 50ης, του 50ου Φεστιβάλ Βιβλίου, που μας έδωσαν τη δυνατότητα σε αυτόν τον πολύ όμορφο χώρο να παρουσιάσουμε αυτό το βιβλίο. Ένα βιβλίο το οποίο ξεκίνησε γιατί δεν καταλάβαινα κάποια πράγματα. Όταν πρωτοδιορίστηκα σε ειδικό σχολείο και μπήκα σε αυτό και άρχισα να διδάσκω, τα περισσότερα πράγματα τα οποία συνέβαιναν μέσα στο σχολείο δεν μου ήταν οικεία. Δήλωνα αδυναμία να παρακολουθήσω τι ακριβώς συμβαίνει. Γι' αυτό τον λόγο πήρα την απόφαση να ξεκινήσω αυτή τη διδακτορική διατριβή με επιβλέπουσα την καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντού Πανεπιστημίου, τη Δήμητρα Κέρκου-Μαδιανού, η οποία πραγματικά μου έδωσε πολύ μεγάλη όθηση στο να συνεχίσω και με ψύχωσε να συνεχίσω και να ολοκληρώσω αυτό το εγχείρημα. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, ναι, να ακούν και οι πίσω. Ωραία. Και σιγά σιγά, βήμα βήμα, μέρα μέρα, έχοντας βέβαια σύμμαχό μου την διεθνή βιβλιογραφία, γιατί κατά τα ψέματα δεν υπήρχε μεγάλη, έτσι, εγχώρια βιβλιογραφία στο κομμάτι που έψαχνα εγώ. Ενώ στην Ελλάδα έχουμε, έτσι, πολλές έρευνες στα χέρια μας, κυρίως στο κομμάτι της ειδικής παιδαγωγικής, ειδικής διδακτικής, δεν έχουμε τόσο πολλές ερευνητικές προσπάθειες από το τομέα των σπουδών αναπηρίας. Οι σπουδές αναπηρίας είναι ένας διεπιστημονικός χώρος που, μέσα στον οποίο συμμετέχουν διάφορες επιστήμες, όπως είναι η κοινωνική ανθρωπολογία, η κοινωνική πολιτική, η κοινωνική ψυχολογία, η φιλοσοφία της αναπηρίας, η κοινωνιολογία, και όπως είπαν ήδη οι ομιλητριές, προσπαθούν να δουν τις κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της αναπηρίας. Μία επαφή που είχα ξεκινήσει ήδη από τις σπουδές μου στο Τμήμα Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Λίτ της Αγγλίας, της Μεγάλης Βρετανίας, όπου εκεί υπήρχε ένας πολύ σημαντικός πόλος
παρελθόν σπουδών αναπηρίας με τον καθηγητή μου τον Colin Barnes, τον Jeff Mercer και άλλους πολύ σημαντικούς το χώρο της Βρετανικής κοινωνιολογίας, οι οποίοι με ενέπνευσαν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και σε... και όχι μόνο σε επιστημονικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Με αυτά λοιπόν, με αυτές τις αποσκευές ξεκίνησα αυτή την έρευνα και στο βιβλίο είναι χωρισμένο σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος είναι μία συστηματική και ελπίζω κριτική παρουσίαση το τι σημαίνει πολιτισμικά η αναπηρία και προσπαθώ να εξηγήσω μία σχέση. Μία σχέση μεταξύ κοινωνικής ανθρωπολογίας και σπουδών αναπηρίας. Μία δύσκολη σχέση, η οποία δεν είναι τόσο πολύ έτσι, δεν έχει ερευνηθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό. Όμως το θεωρούσα αναγκαίο για το ελληνόφωνο κοινό να έρθει σε επαφή με αυτούς τους προβληματισμούς οι οποίοι δεν έχουν τόσο πολύ αναπτυχθεί στον ελλαδικό χώρο. Γιατί με αφορμή αυτή τη συνομιλία αυτών των δύο έτσι, επιστημονικών κλάδων, ίσως θα μπορούσαμε να αναδείξουμε τι σημαίνει αναπηρία στον ελλαδικό χώρο. Μιλάμε πάρα πολύ για την αναπηρία στην Ελλάδα, όμως έχω την αίσθηση, τώρα τόσα χρόνια που τη μελετώ, ότι δεν έχουμε, δεν εννοούμε το ίδιο πράγμα όταν μιλάμε για αυτή. Δεν υπάρχει ακόμα πολύ μεγάλο κενό στο τι εννοούμε με τον όρο αναπηρία. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι η κύρια έρευνα, που είναι μια πυκνή περιγραφή γεγονότων, συμβάντων της σχολικής ζωής και δεν θα σας κουράσω πολύ πάνω σε αυτό. Θα σας πω μόνο ότι αυτό που επισήμαναν αυτό που επισήμαναν ήδη οι ομιλήτριες είναι ότι η αναπηρία δεν κατασκευάζεται εντός του ειδικού σχολείου. Να γιατί δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε. Αυτό που πήρε πάρα πολύ, πολύ χρόνο και κόπο για να, για να συνειδητοποιήσω για ποιον λόγο δεν μπορούσα να κάνω εντός του σχολείου τις συνδέσεις. Διότι το ειδικό σχολείο μέσα από τις ιστορίες ζωής των μαθητών, των συναδέλφων, των γονέων που συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα, συνομιλεί με το ευρύτερο κοινωνικό-πολιτικό γίγνεσθε και δεν υπάρχει σε ένα κοινωνικό και πολιτικό κενό. Όχι μόνο το ειδικό σχολείο, κάθε τύπο σχολείου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό που είδα είναι ότι το ειδικό σχολείο βρίσκει μία αναπηρία ήδη κατασκευασμένη και όπως πολύ σωστά επισήμανε η κυρία Παπαδοπούλου, δεν είναι εύκολο για το ειδικό σχολείο να προτείνει έναν άλλο τύπο, έναν άλλο τρόπο θέασης και αντιμετώπισης της αναπηρίας. Δεν είναι μόνο ότι το ειδικό σχολείο είναι ένα ιατρικοκεντρικό, ιατροδιαγνωστικοκεντρικό σχολείο, αλλά δεν μπορεί να διαμορφώσει μια δική του οπτική γωνία για το τι σημαίνει αναπηρία. Αυτό φαίνεται στις σχέσεις του ειδικού σχολείου με την κοινότητα μέσω θεατρικών εκδηλώσεων και διάφορων άλλων συμμετοχών του ειδικού σχολείου σε τηλεπαιχνίδια των μαθητών, στην ιδιωτική τηλεόραση κλπ.
συμμετείχαν μαθητές του σχολείου και μέσα από αυτό κατάλαβα ότι το ειδικό σχολείο ουσιαστικά αναφέρεται σε αυτό που το κοινό του αναμένει από αυτό. Αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική, έτσι, δική μου επισήμανση. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, όπου φάνηκε μέσα από τις εντάσεις που διαμορφώνονται στον χώρο της εργασίας των επαγγελματιών της αναπηρίας και της ειδικής εκπαίδευσης, ότι η οικονομική κρίση επηρέασε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο οι επαγγελματίες εργάζονταν μέσα στον χώρο της ειδικής εκπαίδευσης και η αναπηρία σαν μαγνήτης τράβηξε όλες αυτές τις εντάσεις για να τις κάνει δικές της. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό επίσης ζήτημα. Τώρα, πολλοί ίσως αναρωτηθούν τελικά ποιος είναι ο κατάλληλος τύπος σχολείου για τους ανάπηρους μαθητές. Θα ήταν πάρα πολύ έτσι εύκολο και επιφανειακό να απαντηθεί αυτό το ερώτημα. Το ψάχνουμε όμως. Αν μετά από κάποια χρόνια, μετά τη συγγραφή αυτού του βιβλίου και με την δική μου εμπειρία, με ρωτούσε κάποιος τι πιστεύω πάνω σε αυτό, αυτό που και έχοντας πλέον θητεία και τα γενικά σχολεία. Ναι. Θητεία σε γενικά σχολεία, πιστεύω ότι πρέπει να οδηγηθούμε σε ένα πλουραλιστικό μοντέλο εκπαίδευσης, όπου δεν θα υπάρχουν στεγανά μεταξύ γενικών και ειδικών σχολείων και θα υπάρχει μια ευρύτερη επικοινωνία, κάτι το οποίο δεν υπάρχει ούτε στο θεσμικό πλαίσιο, αλλά ούτε ακόμα και στην κουλτούρα των σχολικών μονάδων. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Λάζα.